Volkswagen ID3, ένα ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο από την γερμανική εταιρεία, το οποίο μπαίνει δυναμικά σε μια καινούρια αγορά. Στην καινούρια κατηγορία των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, όπου έχουμε τελείως νέα δεδομένα εφόλης της ύλης, εκτός από τις αναρτήσεις και τα φρένα. Καθοριστικό ρόλο παίζει η αεροδυναμική για την αυτονομία των ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Παρατηρούμε εδώ το ρίγχος του αυτοκινήτου, πόσο επικλές είναι, και στην ουσία το μπαρμπρίζ αποτελεί προέκταση του καπό. Ενώ αναγκαστικά υπάρχει και αυτό το τριγωνικό εδώ παράθυρο, ακριβώς διότι η κλίση είναι μεγάλη. Τα διακριτικά ID3 και της γερμανικής εταιρείας στο πίσω σύγχρονο σχεδιαστικά μέρος, και εκεί που είναι η κλασική τάπα νεφοδιασμού έχουμε την τάπα νεφοδιασμού με ρεύμα. Κάτω από το καπό δεν είναι να βάλει κανείς το χέρι του, καθότι έχουμε και υψηλότερη τάση από αυτή που ξέρουμε παραδοσιακά. 150 κιλοβάτ είναι υποδύναμη σύμφωνα με την άδεια, 145 στα site της εταιρείας. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν υπάρχουν πλέον από μηχανικά μέρη τίποτα άλλο εκτός από τον ηλεκτροκινητήρα, τα φρένα, και μετά περνάμε στα παραδοσιακά αναρτήσεις και φυσικά η μπαταρία, που είναι όλο το δάπεδο του αυτοκινήτου. Όλα είναι χαμηλά χωμένα και το κέντρο βάρους είναι πάρα πολύ χαμηλά. Η συμβατική μπαταρία που διακρίνουμε εκτελεί χρέη περιφερειακών λειτουργιών, φωτισμού κλπ. Άριστο είναι το δέσιμο από θόλο σε θόλο και η στρεπτική ακαμψία είναι σε υψηλό βαθμό. Από κάτω είναι όλα επίπεδα. Μέσα εδώ βρίσκεται η συστοιχία των μπαταριών λιθίου, αναρτήσεις συμβατικές, μέτριας διαδρομής, καλής απόσβεσης, θα δούμε και στη συνέχεια. Ρυθμίζεται εύκολα σε όλα τα αναστήματα, τα υλικά είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας και αρκετά φουτουριστικά, βγαλμένα από το μέλλον. Αρκετά φαρδί στο εσωτερικό, πίσω άνετα χωράει τους 5 επιβάτες ή 2 με το τραπεζάκι όπως τώρα ανοιχτό. Άπλετος χώρος για τα γόνατα, θήκες στις πλάτες των καθισμάτων, μεγάλες θήκες στις πόρτες, θύρες για τους πίσω επιβάτες νέου τύπου. Χώρος φόρτωσης επίπεδος, αρκετά μεγάλο σε όγκο και με δεύτερο πάτωμα από κάτω, όπου είναι τα καλώδια, βάζει κανείς και άλλα αντικείμενα. Εμείς θα θέλαμε και μια μικρή ποδηλατικού τύπου ρεζέρβα εδώ να έχουμε, γιατί εκεί μας ελληνική πραγματικότητα. Και πιο κάτω υπάρχουν εδώ τα απαραίτητα ασφαλείας, τρίγωνο και φαρμακείο, και τίποτα άλλο χώρος πιο κάτω. 215-45-20 παρακαλώ η διάσταση των τροχών. Τεράστια τροχή, τεράστια φρένα αποτελεσματικά, θα πούμε και τις λεπτομέρειές τους. Αυτό όμως το πολύ μικρό που βγει 45 διαφωνούμε κάθετα με την επιλογή των εργοστασίων σε τόσο μικρά προφίλ για καθημερινή χρήση. Οι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα οδηγού συνοδηγού και μασάζ στην πλάτη για τα ταξίδια. Πατώντας αυτό το κουμπί αρχίζει το μασάζ. Ο λόγος που διαφωνούμε για το πολύ χαμηλό προφίλ είναι προφανής και γνωστός, το λέμε συνεχώς. Το οδικό δίκτυο στη Νότια Ευρώπη και ειδικά στη χώρα μας, με το πολύ πετρώδες έδαφος που δημιουργεί λακκούβες, είναι ολόκληρη θεωρία οδοποιίας του γιατί γίνονται οι λακκούβες σε σχέση με το είδος των πετρωμάτων, ασβεστόλιθος κλπ. Έτσι λοιπόν, αυτό το προφίλ είναι καλό για μια ατσαλάκωτη χώρα όπως είπαμε στη Γερμανία, που η μεγαλύτερη πέτρα είναι το χαλίκι. Εμάς όμως εδώ οι δρόμοι κρύβουν πάρα πολλές παγίδες.
Χωρίς λοιπόν ρεζέρβα θα αντιμετωπίσει κανείς σοβαρό πρόβλημα, διότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, εάν το κλατάρεις με ένα από τέτοια λακκούβα, το κίτρο επισκευής δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Καλό θα είναι λοιπόν να μπαίνει μια μικρή έστω ρεζέρβα που πηγαίνει μέχρι 80 χιλιόμετρα, τουλάχιστον να μπορείς να φτάσεις κάπου να επισκευάσεις ή να αλλάξεις ελαστικό. Περνάμε τώρα στο αυτοκίνητο που έχει πάρα πολλά καινοτόμα χαρακτηριστικά. Θα το οδηγήσουμε λίγο και θα κάνουμε ορισμένα σχόλια και μετά θα δείξουμε ορισμένες από τις λειτουργίες, διότι οι λειτουργίες είναι καινούργια πράγματα στον χώρο της αυτοκίνησης και θέλουν την ανάλυση τους, όπως ανάλυση θέλει και ο τρόπος οδήγησης. Όλα ξεκινούν με αυτό εδώ το κουμπάκι δίπλα ακριβώς στο τιμόνι, κρατώντας το τιμόνι έχει κανείς και πρόσβαση. Εδώ είναι η θέση στάθμευσης που ταυτοχρόνως εκτελεί και χρέη χειροφρένου. Άλλο ένα σημείο που έχουμε ένσταση, θα προτιμάγαμε και κανονικό μηχανικό χειρόφρενο και θα το εξηγήσουμε γι' αυτό. Πατώντας λοιπόν το φρένο, στρέφοντας εμπρός, ξεκινάμε εμπρός. Στρέφοντας πίσω, πάμε πίσω. Και αυτό είναι όλο. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει, εκτός από τις κοντές σχέσεις. Τα πάντα είναι αθόρυβα. Έτσι λοιπόν, αυτό που θα ξεκινήσουμε να δώσουμε έμβαση είναι το regenerating braking, δηλαδή η επαναφόρτιση της μπαταρίας από το φρενάρισμα. Έτσι λοιπόν, είναι ρυθμισμένο το αυτοκίνητο, το πεντάλ του φρένου να επενεργεί σε μία συνάρτηση με το φρένο του κινητήρα συνεχούς ρεύματος που κινεί το όχημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή φορτίζει η μπαταρία, έχουμε αφήσει στην κατηφόρα το φρένο και δείχνει εδώ η ένδειξη ότι φορτίζει. Έχει μάλιστα την ικανότητα να διαλέγει με λογισμικό, σε συνάρτηση με το προπορευόμενο όχημα, είτε μοτοσυκλέτα είτε όχημα αυτοκίνητο ή πεζός αν πεταχτεί, να διαβάζει η κάμερα και να μεταδίδει την εντολή και να φρενάρει ο κινητήρας περισσότερο. Όλα αυτά εδράζουν στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία βέβαια δεν είναι και τόσο έξυπνη. Έτσι λοιπόν αξιοποιεί κανείς αυτή τη διαδικασία και μπορεί να αυξάνει την αυτονομία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ξεκινώντας από την Αττική Οδό, μπαίνοντας από την Κατεχάκη, βγαίνοντας στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, μπήκαμε και βγήκαμε με τα ίδια ακριβώς χιλιόμετρα υπολοιπόμενα στη φόρτιση. 234-234. Πώς έγινε αυτό, να το εξηγήσουμε. Είχαμε κρατήσει τα όρια ταχύτητας που λέει ο δρόμος, εκμεταλλευθήκαμε τις κατηφόρες, τα προπορευόμενα οχήματα αφήναμε τον γκάζι και δημιουργούσε συνθήκες ανάκτησης ενέργειας, φρενάροντας ο κινητήρας. Δεν πατήσαμε σχεδόν πουθενά φρένο εμείς, αφήναμε τον κινητήρα να φρενάρει με το λογισμικό και τα εμπόδια όπως το είπαμε. Κατά αυτή τον τρόπο μπήκαμε και βγήκαμε με τα ίδια χιλιόμετρα. Βέβαια, μόλις βγήκαμε στην Εθνική Αθηνών Λαμίας, μέχρι να φτάσουμε στα Κιούρκα, εδώ πάνω που γράφουμε το βίντεο, είχε πέσει αμέσως στα 212, αν δεν κάνω λάθος, από τα 234. Χωρίς να τρέχουμε πάντοτε στα όρια ταχύτητας του δικτύου. Η εγγύηση είναι για την μπαταρία 3 χρόνια ή τα 160.000 χιλιόμετρα, όποιο έρθει πρώτο. Αυτό που πρέπει να προσέχει κανείς όταν οδηγεί μέσα στον αστικό ιστό είναι τους πεζούς, οι οποίοι δεν ακούν το όχημα. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Οδηγικά το αυτοκίνητο είναι ουδέτερο. Ένα σημείο που επισημάναμε, θα προσπαθήσουμε να το δείξουμε, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να δει στην κάμερα, είναι ο τρόπος με τον οποίο μεταδίδει τη δύναμη όταν πηγαίνει κανείς γρήγορα. Και ειδικά σε κλειστερό οδόστρωμα με εναλλασσόμενες στροφές. Είναι πολύ καλό για την ευθετικότητα και εάν κανείς το έχει στο σπορ, έχει
4 προγράμματα, θα τα δείξουμε σε λίγο, έχει πιο γρήγορο τιμόνι. 9,6 δευτερόλεπτα είναι επιτάχυνση 0-100 σε αυτήν εδώ την έκδοση με αυτή την υποδύναμη που περιγράφω. Η ταχυφόρτιση ενδείκνεται όταν κάνει κανείς ταξίδια, όχι όμως για την καθημερινή χρήση, διότι ως γνωστόν οι μπαταρίες δεν έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής με ταχυφόρτιση. Πολύ καλή η κάμερα οπισθοπορίας και οι σένσορες που ενημερώνουν τον οδηγό για τα εμπόδια μπρος και πίσω. Ας κάνουν μια ξενάγηση. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένας κανονικός υπολογιστής. Μπορεί κανείς να επιλέξει όλα αυτά. Έχει κάρτα SIM. Για 3 χρόνια είναι προπληρωμένη σύμφωνα με την Volkswagen. Πρέπει να έχει κανείς νέο τύπου κινητό, είτε iPhone είτε Android. Εδώ δίνει πληροφορίες για το όχημα, όπου έχει να μας δώσει την πληροφορία και για το θέμα της φόρτισης, όπως εδώ κατευθείαν άνοιξε, έχει 45% αυτή τη στιγμή. Είναι ρυθμισμένο να φορτίζει ως 100%, γιατί το είχαμε στην αργή φόρτιση, που είναι και καλύτερη. Κάνει αρκετές ώρες να φορτίσει, αλλά έχει μακροβιότητα η μπαταρία, όπως εξηγήσαμε. Και τότε φτάνει η αυτονομία να ξεπερνάει τα... πλησιάζει τα 400 χιλιόμετρα, 394 μας έγραψε εμάς με 100% εδώ, 394 χιλιόμετρα μας έδωσε. Ο κατασκευαστής δίνει 320 έως 420 αυτονομία. Επίσης, να σημειώσουμε ότι από εδώ μπορεί κανείς να έχει την εικόνα τι καταναλώσεις έχει κάνει, πόσες κιλοβατόρες ανά ώρα. Η κατανάλωση που δίνει ο κατασκευαστής είναι 15,7 κιλοβατόρες ανά ώρα. Εδώ δίνει, αυτό έχει καταγράψει ο υπολογιστής, από τη φόρτιση 16,5. Είχαμε ανηφόρες, γι' αυτό έχει πάει 19,2. Γενικά με τις ανηφόρες ισχύει ό,τι έχουν πει και σε άλλο τεστ ηλεκτροκίνητου του οχήματος. Τις ανηφόρες σιγά, αν θέλετε να φτάσετε και να γυρίσετε. Εδώ είναι οι πληροφορίες της φόρτισης που δείξαμε. Και έχει επίσης, εδώ δείχνει το σήμα, το 4G, πόσο έχει αυτή τη στιγμή. Εάν γυρίσουμε στα μενού, έχει όλες τις επιλογές εδώ, να ρυθμίσει τα πάντα κανείς. Και κρίνεται ως υπερεπαρκές. Θέλει όμως να το μάθει κανείς, δεν είναι πολύ φιλικό στην πρώτη χρήση αν δεν το έχει κανείς ψάξει. Αυτό που είναι πρακτικό είναι ο τρόπος που χειρίζεται το αυτοκίνητο, που είπαμε εδώ πέρα, όλα τα κινητήρια, δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό εδώ. Να πάμε να δούμε λίγο τώρα τα μενού οδήγησης. Εδώ πατώντας το κουμπί Mod μπορούμε να επιλέξουμε οικονομικό, comfort, sport και το individual, στο οποίο εμείς έχουμε επιλέξει sport την ανάρτηση, sport σύστημα διεύθυνσης, κίνηση οικονομική και sport όλα τα υπόλοιπα. Ούτως ώστε να έχει κανείς οικονομία αλλά αποδεκτό ασφαλές αυτοκίνητο σε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που ταιριάζει και με την ιδιοσυγκρασία του καθενός. Σας συμβουλεύουμε με το Eco να μην δοκιμάσετε να πάτε γρήγορα με το αυτοκίνητο. Πάμε να δούμε στον δρόμο τα υπόλοιπα. Όπως επίσης με τον κλιματισμό, να ξέρετε ότι καταναλώνει σημαντικά ενέργεια ο κλιματισμός. Thank you.
τις ρυθμίσεις που είπαμε, η ανάρτηση είναι σφιχτή. Λίγο μεγαλύτερες διαδρομές βέβαια θα του κάνει καλό με αυτή την σφιχτή ανάρτηση. Πάντα χρησιμοποιούμε αδιέξοδα στις δοκιμές, αφού έχουμε ελέγξει προηγουμένως ότι δεν υπάρχει κανένα όχημα και κανένας ενδιάμεσος δρόμος. Παρατηρείτε πόσο έξυπνη είναι εδώ η συσκευή. Εμείς δεν κάναμε κάτι, όλα τα κάνει μόνο του, ως προς τις ενδείξεις εννοούμε. Εδώ, αν παρατηρήσει κανείς εδώ μέσα, να γυρίσουμε την κάμερα εδώ, εδώ έχει την ένδειξη της μπαταρίας. Στο πράσινο είναι όταν φορτίζει, τώρα αρχίζει και πρασινίζει εδώ, από την κατηφόρα που είμαστε, φορτίζει ο κινητήρας, αντιστρέφει τη λειτουργία του και γίνεται γεννήτρια και γεμίζει την μπαταρία. Πατάμε φρένο λίγο στο τέλος, γέμισε πολύ, ενεργοποίησε, γι' αυτό υπάρχει το εξής. Η αίσθηση του φρένου είναι λίγο σπογκώδης. Αυτό γιατί, διότι το λογισμικό προσπαθεί να ισορροπήσει την πίεση του πεντάλ σε συνάρτηση με το φρενάρισμα του κινητήρα. Είναι τα φρένα όμως καλά, αποτελεσματικά. Όταν πατάει γκάζι και καταναλώνει ενέργεια, ανάβει το μπλε. Όπως βλέπουμε εδώ, όσο λοιπόν λίγο μπλε καταναλώνει κανείς, τόσο αυξάνει την αυτονομία του. Εάν κανείς πατήσει απότομα τον γκάζι, η κατανάλωση εκτινάζεται και η ακτίνα χιλιόμετρων μειώνεται δραστικά. Βλέπουμε πόσο φρενάρει εδώ στη στροφή, δεν έχουν πατήσει καθόλου φρένο, όλα τα κάνει ο κινητήρας και ταυτόχρονα ανακτά ενέργεια. Βλέπετε εδώ οι λακκούβες που λέγαμε, αν περνάγαμε με χιλιόμετρα, είχαμε σίγουρο κλατάρι. Τώρα θα δοκιμάσουμε όλα στη Sport. Αμέσως το αυτοκίνητο αισθάνεται κανείς ότι έχει περισσότερο νεύρο. Και η επιτάχυνση στο πεντάλ έρχεται πολύ πιο εύκολα. Ενώ οι ενδείξεις γίναν κόκκινες εδώ, γρήγορο, παρότι όμως τα ελαστικά είναι χαμηλού προφίλ, δεν έχουμε την αίσθηση που θα είχαμε από τόσο χαμηλού προφίλ ελαστικά. Τα ελαστικά είναι Goodyear γερμανικά, εδώ η στροφή του Καλτσούνη, γνωστή από παλιούς Μερκούριδες. Είμαστε μέσα στην ειδική του Αγίου Μερκουρίου. Εδώ δεν πατάμε σχεδόν ποτέ φρένο. Τώρα βέβαια πάμε προσεκτικά, παρότι έχουμε συναδέλφους στα δύο άκρα και δεν περνάει όχημα. Εδώ είναι το σημείο που είπαμε. Ο τρόπος που μεταδίδεται δύναμη δεν είναι αυτή ενός διαφορικού περιορισμένης ολίσθησης μπλοκέ πιο απλά,
το αυτοκίνητο μπήκε λίγο προς τα μέσα, δεν είχε την αίσθηση που θα θέλαμε σε μια τέτοια περίπτωση. Εδώ χρειάζεται πανεξέταση το θέμα του πώς διαφοροποιείται κίνηση εσωτερικό με εξωτερικό τροχό στις εντάσεις. Και περνάμε στο παλιό οδόστρωμα. Ορισμένα από αυτά είναι από την εποχή της Βασιλείας στην Ελλάδα. Εδώ είδαμε φρενάρισε μόνο του και εδώ υποστρέφει και διορθώνει την υποστροφή το ρομπότ του ABS. Η ακτίνα δράσης έπεσε δραστικά, φτάσαμε στα 147 χιλιόμετρα. Ας αλλάξουμε μενού, να βάλουμε το comfort. Μπλε απόχρωση. Αμέσως αλλάζει η αίσθηση του αυτοκινήτου, γίνεται πιο άνετη. Περισσότερα στις εκθέσεις της Volkswagen να έχετε εικόνα μόνοι σας, να δείτε και τα χρηματοδοτικά και να δείτε αν πριν πάτε για κάτι τέτοιο οι ανάγκες σας σας επιτρέπουν ή όχι να κάνετε αυτές τις χρήσεις οχήματος με αυτά τα χιλιόμετρα. Δοθέντως ότι στη χώρα μας ακόμα δεν υπάρχουν ταχυφορτιστές στο οδικό δίκτυο Αθήνα-Θεσσαλονίκη για παράδειγμα, υπάρχουν για τα Γιάννενα και για την Πελοπόννησο. Αν και για την Πελοπόννησο έχουμε ενδιασμούς αν μπορεί κανείς να γυρίσει ένα τόσο μεγάλο οδικό δίκτυο όπως της Πελοποννήσου και τα σημεία ανεφοδιασμού θα πρέπει να πηγαίνει να ανεφοδιάζεται. Γενικά είναι νωρίς ακόμα για να κάνει κανείς ταξίδια με αυτά τα αυτοκίνητα. Αστική χρήση, περιαστική και μέχρι εκεί. Εδώ φαίνεται, παρότι πάμε με 15 χιλιόμετρα, το πόσο χαμηλό προφίλ έχουν τα ελαστικά. Πάρα πολλοί κόσμος στη χώρα μας, για να πάει στο εξωτερικό του μπορεί να χρειαστεί να διανύσει 1.000 χιλιόμετρα ή και περισσότερο με τέτοιο δρόμο. Δεν είναι κάτι ακραίο. Ακόμα και εδώ στην Αττική. Και μόλις βάλει κανείς το έκο, πέφτει λίγο η επίδοση, αυξάνει όμως η ακτίνα δράσης. Εάν κανείς βάλει τις αργές σχέσεις, ανεβαίνει και απότομες κλίσεις. Αυτό το τρίκμα το κάνει κανείς άμα θέλει να φορτίσει σε κατηφόρα. Βάζοντας τις αργές σχέσεις, φορτίζει περισσότερο. Και λάθος το λέμε σχέσεις, ένα γρανάζι υπό πολλαπλασιασμού. Καθότι δεν υπάρχει κυβότιο. Για να δούμε εδώ το ανεβαίνει μια χαρά. Μια χαρά ανεβαίνει με την αργή μετάδοση. Αυτά προς το παρόν από ένα ηλεκτρικό όχημα πόλης.